Θέλω να έρθεις δίπλα μου για να επιλέξεις τον πέμπτο μονομάχο. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις ποιον επιλέγεις και γιατί. Πολλές επιλογές. Να σε ρωτήσω κάτι, Αθήνα. Αν δεν τα πήγαινες καλά με κάποιο μέλος της ομάδας σου, θα τον ψήφισες για μονομάχο? Θεωρώ πως θα ήταν λίγο άδικο. Γιατί? Γιατί αρχικά βρισκόμαστε στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν είναι ένα παιχνίδι που θα μένουμε 2 χρόνια μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή να μου δημιουργήσει εμένα ένα ψυχολογικό πρόβλημα να μην μπορώ να βλέπω αυτό το άτομο και να το ψηφίσω. Πρώτον αυτό και δεύτερον, είχα δηλώσει από την αρχή του παιχνιδιού ότι ψηφίζω αγωνιστικά. Δεν πίστευα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Έχουμε μιλήσει με την ομάδα, είπαμε θα ακολουθήσουμε μια στρατηγική έτσι πιο εσωτερική και προσαρμόστηκα και εγώ σε αυτό. Μάλιστα. Το παιχνίδι έτσι είναι, έχει ανατροπές και μέσα στο παιχνίδι, αλλά και εκτός όταν πρέπει να ψηφίσουμε και αυτό θα κάνω. Μάλιστα. Ακούμε λοιπόν την επιλογή σου. Θα ψηφίσω την Τάρια. Γιατί γελάς? Γιατί έδειξα το Δήμο. Θα ψηφίσω την Τάρια. Τι να πω, είναι πολύ καλή αγωνιστικά, αλλά όπως είπα... Δεν χρειάζεται να χρυσώνεις το χάπι. Ψηφίσεις την Τάρια επειδή είναι στην αντίπαλη ομάδα. Μπράβο. Θες να τα πεις εσύ για μένα? Εγώ εσύ θα πρέπει να τα πεις. Για να μην κοροϊδεύεστε. Όχι, δεν κοροϊδευόμαστε. Αφού υπάρχει στρατηγική της ομάδας σου. Το ξέρουν και τα παιδιά και οι εισβολείς. Το έχω πει και πριν. Γι' αυτό είναι και χαμογελαστή. Δεν ξαφνιάστηκε κανείς. Είναι ξεκάθαρο. Μπορείς να καθίσεις, Αθηνά. Ντάρια, θέλω να πάρεις το περικάρπιο του πέμπτου μονομάχου. Έλα, δεν ξέρω, δεν είναι. Είναι προσωπικό, Ντάρια. Τα τρόφια γιατί θέλει. Εσύ με γελάς, θα φας 4 τώρα. Για το αγωνιστικό. Ή λέτε να τις ρίξουμε βασίλο. Ντάρια, αύριο θα μπεις στη μονομαχία δυνατά ή θα παίξεις όπως σήμερα? Όχι, εντάξει, στη μονομαχία εννοείται. Θα προσπαθήσω να τα δώσω όλα. Απλά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα μέχρι σήμερα, δεν είχα κάποιο κίνητρο από εκεί και πέρα. Γι' αυτό δεν... Συνέχισα. Το μου φάνηκε λίγο κουλό, να σου πω την αλήθεια. Από ό,τι βλέπω, επειδή όντως έχετε μιλήσει μεταξύ σας για το ποιες θα είναι οι επιλογές σας, θέλω να ξεκινήσω με ανοιχτή ψηφοφορία από το Στέλιο. Στέλιο, ποιον ψηφίζεις? Το Μάικ, έτσι, αφού το κάναμε. Μάικ. Μαριάννα. Το Σπαλιάρα. Μόργαν. Σπαλιάρα. 2 για το Σπαλιάρα. Δήμο. Γιάννης Φάξ. 3. Αθηνά. Γιάννη. 4. Μάικ. Σπαλ. Χρήστο. Γιάννη μου, σ' αγαπάω. 6. Κώστα, Γιάννη και Ντάρι, όπως καταλάβατε, δεν έχει κανένα νόημα να ρωτήσω τις δικές σας ψήφους. Γιάννη, θέλω να έρθεις να πάρεις το περικάρπιο του έκτου μονομάχου. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, αλλά έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια. Όλο ένα τροπές. Μη στεναχωριέσαι. Εντάξει. Έλα, Ντάρι. Έλα, ρε, εσύ. Δεν το περίμενα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, Στέλιος, Μαριάννα, Κώστας, Μόργαν, Γιάννης και Ντάρια, είστε οι 6 μονομάχοι. Αύριο θα μονομαχήσετε, 3 από εσάς θα σωθούν. Οι άλλοι 3 θα τεθούν στην ψηφοφορία του κοινού την Κυριακή στη Live Arena. 2 από εσάς, τους 3, θα φύγουνε. Πριν σας αποχαιρετήσω, Κώστα, Αθηνά και Γιάννη, είστε οι 3 που κερδίσατε τις ατομικές σας ηλίες. Θέλω να μου πείτε ποιους επιλέγετε να έχετε μαζί σας για την επικοινωνία με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κώστα. Και εγώ και ο ΣΠΑ θα πάρουμε τους δικούς μας παίκτες, όπως δεν θα το περίμενε κανένας, και θα πάμε στην επικοινωνία. Οπότε, Στέλιος και Ντάρια, είστε μαζί με τα παιδιά για την επικοινωνία με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αθηνά, θα πάρεις το Δήμο. Πάρε ποιο θέλεις. Πάρε ποιο θέλεις. Πάρε ποιο θέλεις σε μένα. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος δεν έχει πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά θα πάρω το Δήμο. Πολύ ωραία. Οπότε, Ντάρια. Ούτε αυτό το περιμέναμε.